από την ασκητική και ησυχαστική αγιορείτικη παράδοση. Συναξάρια, περιστατικά και αποφθέγματα σύγχρονων γερόντων που έζησαν στο Άγιον Όρος τα τελευταία χρόνια. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέας. Ο γέρο ησύχιος ο Γρηγοριάτης πάντοτε στεκόταν όρθιος στο καθολικό σε όλη την ακολουθία. Επειδή όταν ακουμπούσε στο στασίδι τον έπαιρνε ο ύπνος, απεφάσισε να στέγεται όρθιος με τα χέρια κάτω. Οπότε μια φορά τον πήρε ο ύπνος και έπεσε με το κεφάλι πάνω στην κολόνα. Από τον ζήλο του να νικήσει τον ύπνο, κόντεψε να σκοτωθεί. Από τα πόδια του, που ήταν ολόκληρα σαν πληγές, έρεε ποιόδες υγρό και ήταν το δέρμα σαν να είχε λέπια. Έλεγε, γνώρισα πολλούς πατέρες που έζησαν εδώ στο μοναστήρι μας. Όσοι από αυτούς είχαν καλό θάνατο και προγνώρισαν το τέλος τους, είχαν μεγάλη πραότητα. Υπέφεραν πολλούς πειρασμούς και θλίψεις από άλλους, αλλά αυτοί όλα τα υπέμειναν με ανεξικακία και ειρήνη. Ο γέρος Σίμων ήταν πολύ πράος. Πρώτου θανάτου του παρουσιάστηκαν οι τρεις προστάτες μας, ο Άγιος Νικόλαος, ο Όσιος Γρηγόριος και η Αγία Αναστασία και του είπαν ότι σε τρεις μέρες θα σε πάρουμε, όπως και έγινε. Επίσης ο Γεροαρτέμιος, Ντουναχήμ, ο Γεροϊπάτιος και ο Γεροστάθης και αυτοί ήταν σαν το Γεροσίμωνα και αξιώθηκαν παρομοίου θανάτου. Το αντίθετο έγινε με αυτούς που ήταν θυμώδεις. Πολλοί από αυτούς δεν μπορούσαν να ξεψυχήσουν. Εγώ δυστυχώς δεν είχα πραότητα. Όταν μου έκανε κάποιος κάτι, προσπαθούσα να πάρω μόνος μου το δίκαιο και θύμωνα. Και έτσι έχανα όλο το μισθό. Δεν μου έκοβε να κάνω υπομονή και να μην μιλήσω. Έτσι τα έχανα όλα. Ήθε ο Θεός τώρα στα γεράματα να με λυπηθεί και να με ελεήσει. Ρουμάνος επίσκοπος ζήτησε από τον Γεροησύχιο να του πει κάτι πνευματικά ωφέλιμο. Του είπε, «Να διδάξεις το ποίμνιό σου την εξομολόγηση, να εξομολογούνται όλοι καθαρά, χωρίς να κρύβουν τίποτε. Η εξομολόγηση είναι μεγάλο μυστήριο, καθώς και η Θεία Κοινωνία. Γνώρισα παλαιούς πατέρες της μονής μας που προγνώρισαν τον θάνατό τους». Διακόνησε ολοπρόθυμα στο Αμπέλι, στο Αντιπροσωπείο, στον Κήπο, μέχρι τα 76 του χρόνια και όταν γύρασε δεν σταματούσε να βοηθά όπου έβρισκε ευκαιρία. Πήγαινε βοηθούσε στον Κήπο, έραβε τα σχισμένα τσουβάλια που κουβαλούσαν άμμο και πήγαινε στις παγκινιές. Σεβόταν πολύ τον θεσμό του γέροντα και είχε ακρίβεια στην υπακοή. Ενώ δεν ήθελε να βγει έξω να εγχειριστεί από καταράκτη, όταν του είπε ο γέροντας, είπε να είναι ευλογημένο. Και δύο άλλες φορές που βγήκε, γιατί είχε σπάσει τα πόδια του, βγήκε μόνο από υπακοή. Του φαινόταν πολύ βαρύ να πάει στο νοσοκομείο. Εκεί κινδύνευσε να πεθάνει και ζήτησε να τον μεταφέρουν επιγόντως στο Όρος να κοιμηθεί στην μετάνοιά του.
ενώ είχε κάνει πολλάκις γενική εξομολόγηση, στο νοσοκομείο κάλεσε τον μοναχό που τον συνόδευε και παρά την επίμονη άρνησή του ότι δεν είναι παπάς, έκανε ξανά γενική εξομολόγηση. Είδε κάποτε προσκυνητή προβληματισμένο να κάθεται έξω από το καθολικό. Πήγε, κάθισε κοντά του, του απεκάλυψε τα προβλήματα που τον απασχολούσαν και τον συμβούλευσε κατάλληλα. Έζησε περίπου 10 χρόνια στο νοσοκομείο της Μονής και τα 5 τελευταία ήταν τελείως κατάκητος, ούτε να καθίσει δεν μπορούσε. Ατέλειωτες ώρες έλεγε την ευχή ασταμάτητα και όταν κουραζόταν τον έπαιρνε ο ύπνος. Οι πατέρες τον διακονούσαν με αγάπη, του έκαναν λίγη παρέα, αλλά τις περισσότερες ώρες ήταν μόνος του με παρηγοριά την ευχή. Και όμως δεν είχε αδημονία, πλήξη ή στενοχώρια. Ήταν πάντα χαρούμενος και ειρηνικός και εκοιμήθη σε ηλικία 103 ετών το έτος 1999. Ο γεροησύχιος Κωνσταμονίτης γεννήθηκε στην Προύσα και ήρθε στην Ελλάδα με την ανταλλαγή. Ήταν τουρκόφωνος. Είχε διαβάσει μικρός τον βίο του Αγίου Αντωνίου στα Καραμανλίδικα, τουρκικά με ελληνικούς χαρακτήρες, και θέλησε να τον μιμηθεί. Ήρθε στο Άγιον Όρος σε ηλικία περίπου 18 ετών στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. Του άρεσε το απόμακρον και ησυχαστικό της. Άρχισε να μαθαίνει την ελληνική γλώσσα. Χωρίς να έχει πνευματική καθοδήγηση, έκανε ακραία άσκηση κατά τον πόθο του για αγιότητα. Δεν άναβε σώμα στο κελί του παρά το υγρό κλίμα. Νύστευε και αγρυπνούσε. Έτσι έπαθε κλονισμό το νευρικό του σύστημα. Έχασε τις δυνάμεις του με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μιλήσει. Ο γεροδοσίθεος, ένα ευλαβέστατο γεροντάκι, ανέλαβε να τον γυρίσει στα μεγάλα προσκυνήματα του όρους για να βρει την θεραπεία του. Το θαύμα έγινε προσκυνώντας την ζώνη της Παναγίας στο βατοπέδι. Επιστρέφοντας την μετάνοιά του, ταπεινωμένος μπήκε στην υπακοή. Ο πνευματικός του έβαλε κανόνα στις νηστείες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή να τρώει μετά την δύση του ηλίου. Έκτοτε έπαιρνε αθόρυβο φαγητό του από το μαγειρίο και αποσυρώταν στο πορταρίκι όπου ήταν το διακόνημά του επί σειρά ετών. Στην κοινή τράπεζα εμφανιζόταν μόνο στις αργίες. Από την μερίδα του φαγητού του έτρωγε λίγο και με το υπόλοιπο τάιζε τα πουλάκια. Είχε επίσης μόνιμα και το διακόνημα του καμπανάρι. Την άσκησή του δεν τη γνώριζε κανείς, διότι ήταν ολιγόλογος. Η όλη συμπεριφορά του ήταν ακατανόητη ως ιδιορύθμου, αλλά έτσι έκρυβε τον αγώνα του και την πνευματική του εργασία. Εκοιμήθη προσπαθώντας να ανάψει το κανδύλι της εισόδου στη Μονή. Παρά την αλουσία, το σώμα του δεν ανέδιδε δυσοσμία, ενώ στο απέριτο κελί του δεν βρέθηκε δεύτερη αλαξιά ρούχων για την κηδεία του. Ο γέρο Θεόκτιστος, ο Διονυσιάτης, τα πρώτα χρόνια της καλογερικής του απέκτησε την ευχή. Δεν ήθελε ούτε να τρώει ούτε να κοιμάται. Του πέρασε λογισμός από την απλότητά του και την απειρία ότι πλέον αγίασε και αμέσως έχασε την ευχή. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια στο νοσοκομείο της Μονής. Ήταν αγωνιστής και ενάρετος. Είχε πολύ αγάπη και ανέπαυε τα γεροντάκια. Κάποτε διακονούσε ένα γεροντάκι και ζητούσε να πλένει τα πόδια του με θαλασσινό νερό. Ο γεροθεόκτιστος
κατέβαινε αγόγγιστα στη θάλασσα με τον Τενεκέ και τον ανέβαζε στην απότομη ανηφόρα για να αναπαύσει τον αδελφό. Παλαιότερα, στον Άγιο Παύλο ζούσε ένα γεροντάκι, ο Παπαθεόφιλος. Κάποια μέρα που τριγούσαν οι πατέρες, του έδωσαν ένα σταφύλι. Το έβαλε σε ένα μαντιλάκι και ξεκίνησε να νηφορίζει για το μοναστήρι. Στον δρόμο, κατάλαβε ότι θα πεθάνει και κάθισε σε μια πέτρα δίπλα στον μεγάλο σιδερένιο σταυρό. Εκεί παρέδωσε το πνεύμα του σαν πουλάκι ο Παπαθεόφιλος, κρατώντας με το αριστερό το μαντιλάκι με το σταφύλι, ενώ το δεξί του χέρι το είχε σηκωμένο σε στάση ευλογίας. Το εσπέρας που τελείωσαν οι πατέρες από το αμπέλι τον βρήκαν σε αυτή την στάση και τον πήραν στο μοναστήρι για να τον θάψουν. Ο γέρο Θεοφύλακτος, ο Αγιοβασιλιάτης, συχνά ιρπάζεται σε θεωρία όταν προσευχόταν. Κάποτε οι δαίμονες για να τον αποσπάσουν από την θεωρία τον σήκωσαν στα χέρια τους, τον μετέφεραν αλλού, τον πετούσαν στον αέρα και πάλι τον έπιαναν και στο τέλος πήγαν και τον άφησαν στο μέρος όπου τον βρήκαν, χωρίς να καταφέρουν να τον αποσπάσουν από την θεωρία του. Ο γέρο Ιάκωβος Αγιανανίτης, ο κοινός αποκαλούμενος Ιακωβάκης, καταγόταν από τα Αυρίουλα της Μικράς Ασίας. Πήγε για μοναχός στην καλύβη του Παπασάβα του Πνευματικού, στον γέροντα Ανούφριο. Λένε ότι ερχόταν σε διαπληκτισμούς με τον γέροντά του, γιατί ήθελε να κάνει 2.000 μετάνοιες και δεν τον άφηνε. Μετά από καιρό, απεφάσισε ο γέρο Ανούφριος να κάνει την κουρά του. Ενώ είχαν γίνει οι ετοιμασίες και ήρθαν οι πατέρες, ο γέροντας, συζητώντας για το όνομα με τον δόκιμο, διαφώνησαν. Ο δόκιμος ήθελε να τον ονομάσει Αναστάσιο, ενώ ο γέροντας ήθελε να του δώσει άλλο όνομα. Δεν συμφώνησαν, ματαιώθηκε η κουρά και ο δόκιμος έφυγε. Ο δόκιμος πήγε στην Αγία Άννα, στην καλύβη γεννήσεως του Χριστού, στον γέροντα Ιωσήφ, τον Ψάλτη από την Μυτιλήνη. Εκεί έγινε ερασοευχή και πήρε το όνομα Ιάκωβος. Οι πατέρες της συνοδείας ήταν αγιογράφοι και ο πατήρ Ιάκωβος έμαθε και αυτός. Κάποτε διαπληκτίστηκε με ένα παραδελφό του και εκείνος χτύπησε τον πατέρα Ιάκωβο με ένα σανίδωμα εικόνο στο κεφάλι. Έσπασε το σανίδι και από τότε λένε ότι έπαθε ο άνθρωπος. Αυτά τα δύο γεγονότα σφράγισαν την ζωή του και συχνά έλεγε «Για ένα όνομα έχασα την καλογερική και η εικόνα έσπασε, το κεφάλι δεν έσπασε» και τα επαναλάμβανε συχνά. Ποιος ξέρει τον πόνο της ψυχής του και τον θρήνο του, αφού συνειδητοποίησε και αντιλήφθηκε την απάτη του από τα ανωτέρω συμβάντα. Πάντως, είναι αλήθεια ότι έζησε μια ζωή πολύ σκληρή, απαράκλητη και υπέμεινε το κρύο, την πείνα, χωρίς να φροντίζει καθόλου τον εαυτό του. Γερνούσε ανυπόδητος, κρατούσε τα παπούτσια του παραμάσχαλα και έλεγε ότι δεν τα φορά για να μην τα χαλάσει. Μια φορά οι πατέρες τον έκλειναν και του φόρεσαν καινούρια ρούχα. Αυτός γύρισε και ζητούσε να του δώσουν τα κουρέλια του. Ήταν συνήθως ξεσκούφωτος με ανακατεμένα μαλλιά. Είχε ένα απλανές βλέμμα. Δεν τον απασχολούσε αν κανείς τον παρατηρούσε και όταν του μιλούσαν δεν αποκρινόταν. Κάποτε στην πανήγυρη της Αγίας Άνης πήρε τη μερίδα του από την τράπεζα, πήγε στην αυλή του Κυριακού, αναποδογύρισε το πιάτο στις πλάκες και έτρωγε από κάτω όπως τα ζώα. Το ίδιο έκανε και άλλες φορές.
Πήγαινε στα κελιά στους πατέρες ξυλαράκια για τη φωτιά και του έδιναν διάφορα πράγματα φαγόσιμα. Πολλές φορές το μαγειρευμένο φαγητό το άδειαζε στον κόρφο του μέσα στο ζουστικό και όπως κοιμόταν σε ένα υπόγειο πήγαιναν τα ποντίκια και έτρωγαν το φαγητό από το στήθος του. Δεν είχε μόνιμη κατοικία. Κοιμόταν πότε σε ένα σπίτι, πότε σε άλλο, σε υπόγεια, σε αποθήκες, στο λαδαριό της Νέας Κήτης, στο κημητήρι, μέσα στα οστά και έξω στην ύπαιθρο. Κάποτε κοιμόταν μέσα σε ένα αυλάκι. Όταν οι πατέρες άνοιξαν το νερό για να ποτίσουν, βράχηκε ο Γεροϊάκωβος και πετάχτηκε όρθιος. Εντύπωση προξενούσε πως σε περίοδο χειμώνα με πολύ κρύο και χιόνια κοιμόταν έξω εκεί που έβαζαν τα ξύλα οι πατέρες. Τον είχαν δει να κοιμάται έξω, να τον έχει σκεπάσει το χιόνι ενώ εκείνος ροχάλιζε. Άλλη φορά τον είδαν τον Φεβρουάριο να κολυμπάει σε μια στέρνα. Και άλλες φορές χειμώνα καιρό ερχόταν κολυμπώντας από τον Αρσανά των Καρουλίων μέχρι την Αγία Άννα. Οι πατέρες τον αντιμετώπιζαν με πολύ συμπάθεια, σαν κάποιον πονεμένο. Ειδικά ο πατέρας Γεράσιμος, ο υμνογράφος, τον συμπονούσε και τον βοηθούσε όταν πήγαινε στο κελί του. Τις σαλότητες που έκανε δεν τις θεωρούσαν κατά Θεόν, αλλά σαν αποτέλεσμα της ταλαιπωρίας με το χτύπημα στο κεφάλι και το άτυχο ξεκίνημα της μοναχικής του ζωής. Τον αντιμετώπιζαν με συμπάθεια, αλλά όχι ως διαχριστόν σαλό. Μάλιστα, τον χρησιμοποιούσαν σαν παράδειγμα στους νέους μοναχούς για το τι κακό μπορεί να πάθει κανείς όταν ξεκινήσει με θέλημα και ανυπακοή. Μερικές φορές όμως ο Γεροϊάκωβος έλεγε σε κάποιους πατέρες κάποια αποκαλυπτικά που είχαν σχέση με την ζωή τους ή κάτι που επρόκειτο να κάνουν. Κάποτε ο πατέρας Θεοδόσιος ο Αγιοπαυλίτης με κάποιον άλλον μοναχό πήγαιναν στη Νέα Σκήτη. Στον δρόμο συνάντησαν τον Ιακωβάκη και τους είπε για ποιο θέμα πάνε στη Νέα Σκήτη. Στο τέλος μιας λειτουργίας λέει ο πατήρ Ιάκωβος σε ένα παπά: «Μιλάς τη λειτουργία. Είσαι και παπάς». Εκείνος τα έχασε γιατί δεν τον είδε, ούτε τον άκουσε ο πατήρ Ιάκωβος. Ένας τρελός βέβαια δεν λέει τέτοια πράγματα. Επληροφορείται για ορισμένα πράγματα στην προσευχή του και πήγαινε και τα έλεγε στους πατέρες με τρόπο που δεν τα καταλάβαιναν αμέσως. Κάποιοι προσκυνητές περίμεναν το μοτόρι να ταξιδέψουν την άλλη μέρα και διερωτώντο αν θα κάνει καλό καιρό. Ο Γεροϊάκωβος καθόταν κοντά τους και επανελάμβανε συνεχώς «θα κάνει καλό καιρό» και πράγματι έκανε την άλλη μέρα καλοκαιρία. Άλλη φορά ανέβαιναν κάποιοι πατέρες προς το Κυριακό. Ο δικαίος λέγει «ποιος ξέρει ποιοι να είναι αυτοί» και ο Γεροϊάκωβος επαναλάβανε «πάλι Σιμωνοπετρίτες» και όντως ήταν από την Σιμωνόπετρα. Δύο πατέρες που έμεναν στο ίδιο καλύβι από φθόνο και συνεργεία του πονηρού είχαν μεταξύ τους λογοφέρει και ήταν λίγο παρεξηγημένοι. Ο Γεροϊάκωβος πήγε πρωί-πρωί, χτύπησε την πόρτα τους και όταν άνοιξαν αυτός έφυγε επαναλαμβάνοντας «ειρηνεύεται». Σε άλλους πατέρες που κάποια μέρα το είχαν ρίξει λίγο στην μαγειρική, χτύπησε την πόρτα λέγοντας συνεχώς «τέτοια καλογερική την κάνω κι εγώ». Κάποιον μοναχό που είχε φύγει από το μοναστήρι του τον συνάντησε στον δρόμο της Κήτης. Χωρίς βέβαια να τον γνωρίζει και χωρίς να ξέρει τη φυγή του από το μοναστήρι του είπε «ο εγωισμός, δηλαδή αυτός φταίει που έφυγες». Έκανε και άλλες αλλότητες ο Γεροϊάκωβος. Βοηθούσε μερικούς πατέρες μεγάλης ηλικίας και ασθενείς. Μάζευε κοπριές από τον δρόμο στην ποδιά του και τις πετούσε στους κήπους τους. Έκανε την καλοσύνη του και έπειτα έκανε μια σαλότητα για να σκεπάσει την πράξη του. Το έτος 1981, παραμονή των εισοδίων,
δύο πατέρες συνάντησαν τον γέρο Ιάκωβο ξυπόλυτο στον δρόμο από Λάβρα προς Κερασιά. Χειμώνα καιρό χωρίς παπούτσια πάνω στα βράχια και να μην αρρωσταίνει. Ήταν πεινασμένος, κουρασμένος και προσποιούταν τον σαλό. Δεν δέχτηκε να πάρει τίποτε από ό,τι του πρόσφεραν. Αγιο Παυλίτης αναφέρει. Ο πατήρ Ιάκωβος ερχόταν στο μοναστήρι, αλλά δεν φαινόταν ότι έπασε. Απαντούσε συνήθως πολύ λογικά. Όταν έμενε τα βράδια δεν κοιμόταν σε δωμάτιο. Κάποτε ερχόμενος πέρασε το ποτάμι και βράχηκε. Του έδωσα μια αλαξιά στεγνά ρούχα και τα φόρεσε. Φεύγοντας όμως, τα έβγαλε πριν από το ποτάμι, τα άφησε εκεί και φόρεσε τα βρεγμένα δικά του. Πήγαινε συχνά στον Παπα Παύλο τον πνευματικό στο κελί του. Όταν έβλεπε άνθρωπο έκανε σαλότητες, αλλά όταν ήταν μόνος του με τον Παπα Παύλο μιλούσε κανονικά. Ρώτησε κάποιος τον πνευματικό και εκείνος του είπε «Δεν ξέρω παιδί μου, δεν ξέρω. Κάνει τον σαλό, αλλά δεν ξέρω». Δεν πείραζε και δεν ζημίωνε κανέναν. Ίσα ίσα βοηθούσε πατέρες να μαζέψουν τις ελιές, έλεγε την ευχή και νύστευε από λάδι Τετάρτη και Παρασκευή. Στο μονοπάτι που βάδιζε μιλούσε μόνος του ή έλεγε την ευχή. Προς το τέλος της ζωής του, το 1981 χτύπησε και τον πήρε ο γέροντας Παπαπαύλος ο πνευματικός στο κελί τους να τον γυροκομίσουν. Ήταν κατάκητος. Το έκαναν ευχέλαιο και τον κοινώνησαν. Είχε γίνει μεγαλόσχημος και κοιμήθη στις 8 Μαΐου 1982, την ημέρα της αλλαγής του δικαίου. Μετά την ενθρόνηση του δικαίου, γύρισε ο πατήρ Σεραφείμ στο κελί τους και βρήκε τον πατέρα Ιάκωβο να έχει κοιμηθεί με σταυρωμένα τα χέρια και ήρεμο το πρόσωπό του. Από την ασκητική και ησυχαστική αγιορείτικη παράδοση. Συναξάρια, περιστατικά και αποφθέγματα σύγχρονων γερόντων που έζησαν στο Άγιον Όρος τα τελευταία χρόνια. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέας.